επειδή ακούστηκαν ότι η Δημοτική Αρχή δεν είναι εδώ και γι' αυτό το λόγο έγινε και η παρέμβαση να ανακοινωθούμε ότι είμαστε εδώ και πραγματικά η αγωνία μας είναι πάρα πολύ μεγάλη για αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας και κάποιοι από εσάς θα γνωρίζετε τις μικρές παρεμβάσεις, ό,τι μπορέσαμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βάλουμε το λιθαράκι έτσι ώστε να φύγουμε από αυτή τη λέλαπα που λέγεται ναρκωτικό, που λέγεται εγκληματικότητα, που λέγεται παραβατικότητα. Εγώ θα σας χαιρετήσω εδώ πέρα για τη συγκέντρωση. Χαίρομαι γιατί βλέπω πολύ κόσμο. Μετά από πολύ καιρό από τις συγκεντρώσεις που έχουν γίνει που αφορούν την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα, γιατί τυχαίνει και είμαι και στο Συμβούλιο της Παραβατικότητας όπως είναι και ο κύριος Γρηγοριάδης, αρχίζω και βλέπω ο κόσμος να ενδιαφέρεται περισσότερο, δηλαδή να γινόμαστε πιο πολύ. Δεν είναι να είμαστε μόνο εμείς και να γίνουμε περισσότεροι ακόμα και να γίνουμε και πιο δυνατοί. Εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Τομίχο ότι πρέπει όλοι να συστρατευτούμε. Δεν χωρούν μεταξύ μας η οποιαδήποτε αντιπαλότητα, η οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Πρέπει να έχουμε μπροστά μας μόνο αυτό που λέγεται εμπόριο ναρκωτικών και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε. Σαφώς και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί όλοι εδώ ζούμε, όλοι εδώ έχουμε τα παιδιά μας, γνωρίζουν το πρόβλημα και από τη μεριά του ο καθένας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να δώσουμε τη λύση. Όμως δεν αρκεί. Αν όλοι μαζί δεν ενωθούμε, αν όλοι μαζί δεν αποκτήσουμε δύναμη και να μαζευτούμε κι άλλοι περισσότεροι για να το αντιμετωπίσουμε, δεν αρκεί ούτε μια Δημοτική Αρχή, ούτε η Αντιπολίτευση, ούτε κανένας άλλος. Αυτό βγαίνει από αυτό που είπε και ο κύριος Γρηγοριάδης, ο συνάδελφος. Από το 2003 ξεκίνησε να κάνει ενέργειες. Το πρόβλημα δεν είναι από τότε, είναι από πολύ παλιότερα. Και από το 2003 που ξεκίνησε, διαπιστώθηκε ότι μετά από λίγο καιρό, πιθανόν όταν έμεινε μόνος του, δεν μπορούσαν να δρομολογηθούν τα πράγματα και οι εξελίξεις έτσι ώστε να φέρει κάποια αποτελέσματα. Όμως, ο κόμπος έφτασε στο τέλος. Εγώ δεν μου αρέσει να λέω πολλά λόγια. Δεν είμαι άνθρωπος ούτε για να βγάζω λόγους, ούτε κορώνες. Είμαι άνθρωπος στον έργο. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε μορφή αγώνα ενάντια σε αυτή την λέλαπα που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τον τόπο μας, είναι καλό για την κοινωνία μας. Είναι καλό για τον Δήμο μας. Είναι καλό για μας τους ίδιους και για τα παιδιά μας. Εύχομαι να δυναμώσουμε κι άλλο και βάζω και τον εαυτό μου μαζί. Εύχομαι να αποκτήσουμε μεγαλύτερη και πιο δυνατή φωνή για να έρθουν τα αποτελέσματα όσο το δυνατόν γρήγορα. Δεν χρειάζεται ούτε να πούμε τι κάναμε ή τι δεν κάναμε. Ας ξεκινήσουμε από αύριο. Ας ξεκινήσουμε από αύριο, αλλά να ξεκινήσουμε δυναμικά. Και να μην ξεχαστούμε μεθαύριο και κάποιοι έχουμε δουλειές, κάποιοι δεν προλαβαίνουμε, κάποιοι δεν έχουμε χρόνο τώρα, έχουμε χρόνο άλλη ώρα. Όταν θα πρέπει να συγκεντρωνόμαστε για να δείξουμε την αντίθεσή μας σε αυτό που γίνεται, στο έγκλημα που γίνεται στον τόπο μας, θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Ευχαριστώ πολύ.